έληξε η απεργία των συμβασιούχων στην καθαριότητα χθες και αμέσως τα απορριμματοφόρα βγήκαν στους δρόμους και οι εργαζόμενοι προσπαθούν να επιταχύνουν τους ρυθμούς τους προκειμένου να μαζέψουν τα σκουπίδια από τους ξεχυλισμένους κάδους. Αγώνα δρόμου δίνουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να προχωρήσουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων και να μαζέψουν τους 1.000 περίπου τόνους σκουπιδιών που βρίσκονται ακόμα στους δρόμους μέχρι την Κυριακή. Τα συνεργεία καθαριότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης με όλο το προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό προσπαθούν να αδειάσουν τους κάδους από τα απορρίμματα αλλά και τα υλικά ανακύκλωσης προκειμένου να καθαρίσει η πόλη. Χθες μαζεύτηκαν 545 τόνοι σκουπίδια. Όπως είπαμε, έμειναν κάτι παραπάνω από 1.000 τόνους με κάποιους υπολογισμούς που κάνουμε. Σήμερα το πρωί βγήκαν 41 απορριμματοφόρα, εκ των οποίων τα 9 είναι για την ανακύκλωση. Παρόλο που η συλλογή των απορριμμάτων προχωρά εντατικά, οι υψηλές θερμοκρασίες των ημερών επιβάλλουν την άμεση αποκομιδή τους, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος μολύνσεων και μετάδοσης ασθενειών. Οι κάτοικοι ζητούν να αδειάσουν οι κάδοι και να καθαριστούν τα πεζοδρόμια. Μαζεύουν, αλλά εντάξει, ακόμη μας χομυρίζει ο τόπος. Πρέπει να πληθεί και όλος ο τόπος να τελειώνει. Ναι, τα μαζεύουν, ευτυχώς. Ευτυχώς. Είναι δύσκολη δουλειά. Με 7 κατοστάρικα και τους κυνηγάμε και από πάνω. Εντάξει, τα μαζεύουν. Εκτός από την αποκομιδή των απορριμμάτων, ταυτόχρονα πρέπει να γίνει σάρωμα όλων των σκουπιδιών που έπεσαν από τους κάδους, ενώ ταυτόχρονα από χθες βγήκαν 5 υδροφόρες για να ψεκάσουν με απολυμαντικό υγρό τα πεζοδρόμια και τους δρόμους.